Για δεύτερη φορά σε 48 ώρες οι Τούρκοι προκαλούν στο Καστελόριζο. Τα ξημερώματα η τουρκική φρεγάτα Gaziantep πραγματοποιεί σε άσκηση ανθυποβρυχιακού πολέμου. Με παράνομη ναυτική οδηγία οι Τούρκοι είχαν δεσμεύσει την περιοχή που περιελάμβανε και τα ελληνικά νησιά. Το τουρκικό πλοίο που κινήθηκε σε διεθνή ύδατα σε απόσταση περίπου 15 μίλια από το Καστελόριζο παρακολουθούσε συνεχώς η ελληνική πυραβλάκα το Μικόνιος. Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος μιλώντας στη τηλεόραση του Sky. Αν όμως προσπαθήσουν να προσβάλλουν την εθνική κυριαρχία μας ή την ενταφική μας αικαιρότητα, η απάντηση θα είναι συντριπτική για την Τουρκία. Στις τουρκικές προκλήσεις οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις απαντούν με συνεχή εκπαίδευση. Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από την άσκηση που έγινε στο Αιγαίο με συμμετοχή των υπερσύγχρονων αερόστρωμνων πλοίων Ζούμπρ του πολεμικού μας ναυτικού και προέβαλε η εκπομπή «Αρετή και τόλμη». Ναι, μεν λέμε ότι 60 κόμβοι είναι η ταχύτητα με την οποία ταξιδεύουμε, όμως σε περίοδο κρίσης μπορεί να πάμε και με μεγαλύτερη. Τα Ζούμπρα αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες και μεταφέρουν παντού στο Αιγαίο επίλεκτους κομμάτων, ακόμα και άρματα μάχη. Φωτιά και ατσάλια από στρατιώτες και εθνοφύλακες στο ακριτικό Φαρμακονήσι. Είναι η τέταρτη φορά που βρίσκομαι στο φυλάκιο του Φαρμακονησίου και σήμερα πιστεύω ότι έκανα μια από τις καλύτερες βολές μου. Τα πολυβόλα στήθηκαν και οι φρουροί του Αιγαίου άστραψαν και βρόντιξαν, στέλνοντας μήνυμα μαχημότητας. Η Τουρκία εξελίσσεται σε απρόβλεπτο γείτονα για Ελλάδα και Κύπρο, σε αβέβαιο σύμμαχο για τη Δύση, σε χώρα που παράγει αστάθεια και καταναλώνει ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της. Γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο δεν υπάρχουν. Αύριο οι Τούρκοι προγραμματίζουν νέα άσκηση με πραγματικά πυρά μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ, στα οικόπεδα 6 και 7. Η Άγκυρα εκβιάζει το θέμα των κοιτασμάτων. Όμως, μόνο αν κάποιος δεν έχει αντοχές, μπορεί να πέσει θύμα εκβιασμών. Την έντονη αντίδραση του Προέδρου της Κύπρου, Νίκου Αναστασιάδη, προκάλεσαν οι δηλώσεις του ειδικού συμβούλου του ΟΗΕ, Ασπέν Αϊντέ, που εξέφρασε φόβους για κρίση στην Κύπρο μέσα στο καλοκαίρι. Αν υπάρξει άμεση αντιπαράθεση για τις εξορίξεις, ανησυχώ ότι η αντιπαράθεση μπορεί να είναι πιθανόν περισσότερο δραματική από το 2014, γιατί το γενικότερο κλίμα στη γειτονιά είναι δραματικότερο. Με δηλώσεις ή εκφοβισμούς επιτυγχάνονται τα αντίθετα αποτελέσματα. Όσο λιγότερα λέγονται ιδιαίτερα από πλευράς του, τόσο το καλύτερο. Σύμφωνα με την Κυπριακή κυβέρνηση, το πρόγραμμα έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων σε όλα τα οικόπεδα της Κύπρου προχωρά κανονικά και μάλιστα σε ένα μήνα ξεκινούν οι γεωτρήσεις στο οικόπεδο 11. Ο Αθανασιάδης σηκώνει το πρωτοτρόπαιο του ΠΟΚ μετά από 14 χρόνια. Και η ασπρόμαυρη γιορτή ξεκινά από το Πανθεσσαλικό μέχρι το Πύργο το Λεύκο. Οι φίλοι του Δικεφάλου βγαίνουν στους δρόμους, εκστασιασμένοι με το βαρύτιμο τρόπαιο. Γλυκιά αναμονή για έναν τίτλο, μέγα πάθος για τους τσάρους του κυπέλου. Στον 7ο ουρανό, ο Ιβάν Σαββίδης. Видим, что наша команда заслуживала два кубка. Сделать подарок ПАОКу, мне подарок сделать. Ένα ξέφρενο γλέντι σε αγωνιστικό χώρο. Και αποδυτήρια. Συγχαρητήρια στους όλους φίλους του ΠΑΟΚ. Έχετε πάρει το κύπελλο σήμερα. Το τρελό πάρτι συνεχίστηκε μέσα στο πούλμαν. Αφού αφιέρωσαν το κύπελλο στη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Αδέρφια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε. Έβαλα πλώρη προς τον Λευκό Πύργο. Στις 4.30 το πρωί το πούλμαν φτάνει στον προορισμό του. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ παραλυρούν στη θέα του κυπέλλου. Ποντιακή χορή προς τιμή του Ιβάν Σαββίδη.
που είχε και πάλι τη τιμητική του. Σε έναν αγώνα που δεν διεκδίκησε σε κανένα σημείο ο Ντάφνες Πιόιτας, ο Ντίγκο Μπίσεσβαρ έγραψε τον πρόλογο στο 24ο λεπτό. Πριν προλάβει όμως να σβήσει το μελάνι του Ολλανδού, ήρθε η ανορθογραφία του Γλύκου στο σούτ του Χρυσοδουλόπουλου. Το 1-1 έδειχνε ότι θα είναι το αποτέλεσμα του 90 λεπτού, αλλά 0-1 πρώτου Εντρίκε μακάριζε. Η χρυσή αλλαγή του Βλαντανίβιτς πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 81ο λεπτό. Οι κυτρινόμαυροι διαμαρτυρήθηκαν δικαιολογημένα ότι ο Βραζιλιάνος ήταν σε θέση offside, με την ένωση να πρωτοφωνάζει για πρωτοφανή κλοπή τίτλου. Με 3 μέτρα offside πάρθηκε ένα κύπελο. Εντάξει, το, ο ΠΑΟΚ, εντάξει, δεν με πειράζει να το πάρει το κύπελο, αλλά 3 μέτρα offside το είδατε όλοι. Με αυτή την αλητεία. Με αυτόν τον επόπτη τον παλιό αλήτη. Στέψη με το έτσι θέλω και με ένα κλεμμένο τρόπεο με δύο σφαγιαστικές διαιτησίες κατά Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Ο επόπτης Γιώργος Καλφόγλου ζήτησε συγγνώμη και προανήγγειλε την αποχώρησή του από τη διαιτησία. Να σας ρωτήσουμε γιατί είχατε δεμένη την κοπέλα αφού λέτε ότι είχατε σχέση μαζί της. Αυτό ήταν το φετίχ της. Θα έκανα κάτι χωρίς και τη θέληση κάποια κοπέλα. Σε λίγες ώρες ο 52χρονος δράστης θα βρεθεί αντιμέτωπος με 3 κακουργήματα. Αρπαγή. Βιασμός κατ' εξακολούθηση, παραβίαση απορρίτου, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατ' εξακολούθηση. Ως έναν άνθρωπο που εκμεταλλευόταν την δίθεν αναπηρία του, κάνουν λόγο οι ιδιοκτήτες της υπόγειας γερσονιέρας του, ενώ προσθέτουν πως πριν από 3 μήνες ήταν έτοιμος να υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με μια αλλοδαπή 22 ετών. Είναι ένα δύστροπο άτομο, εριστικό, ξέρω όλα. Έκανε τον ξερόλα, καλυπτόταν πίσω από νόμους, ότι έχει νομική προστασία. Και επειδή είμαι τυφλός δεν μπορείτε να μου κάνετε τίποτα είμαι, και κανένας εισαγγελέας δεν θα μπορέσει να σας δώσει δίκιο, γιατί του είπαμε ότι θα του κάνουμε έξωση να φύγει. Και λέει δεν θα βρείτε δίκιο γιατί είμαι αμαία. Πριν 2 μήνες, 3, είχε μία κοπέλα που του καθάριζε, δεν ξέρω αν ήταν που του καθάριζε, η οποία ήθελε να κάνει σύμφωνο συμβίωσης. Η γυναίκα μου του λέει, Τάκη, του λέει, σε 52 χρονών. Πώς θα πάρεις, του λέει, μια κοπέλα σε αυτήν την ηλικία 22 χρονών που είναι παιδί σου. Μην κάνεις, δεν βρεις μια γυναίκα της ηλικίας σου. Όσο γίνεται γνωστή η αρρωστημένη βιαιότητα με την οποία κακοποίησε το 20χρονο θύμα του, τόσο εξοργίζονται με τον πρώην γείτονά τους οι κάτοικοι της περιοχής. Είναι για κρέμασμα αυτός, δεν είναι για τίποτε άλλο. Και εμείς έχουμε παιδιά, γόνια έχουμε. Τι έκανα, αμαία ημέρα παιδιά, 95% του πρώτου. Έχετε συνειδητοποιήσει την πράξη σας. Δούλευε στο Δήμο κάποτε αυτός. Και το Δήμο εδώ. Δήμο εδώ, ναι. Ο θείος του δούλευε. Πώς δούλευε αφού ήταν σε κατάσταση. Δεν ήταν κατάσταση, τι ήταν τώρα. Δεν είχε προβλήματα, δεν αντιμετώπισε προβλήματα με την όραση. Ελαφρώς. Δεν μου φαινόταν για τυφλός. Δηλαδή, σαν να προσπαθούσε να κοροϊδέψει. Δεν σας έδωσε την εικόνα ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν βλέπει. Όχι, όχι. Από την οικογένεια του δράστη, κανένα συγγενής δεν δείχνει προθυμία να υπερασπιστεί τον 52χρονο. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας, παρακαλώ. Θα μπορούσα να μιλήσουμε με τον κύριο. Είπαμε γεια σας, καλή σας μέρα. Είστε η κυρία. Είπαμε γεια σας, καλή σας μέρα. Ελληνικά μιλάτε. Την ίδια ώρα οι θεράποντες γιατροί της 20χρονης δίνουν μάχη για να επουλώσουν όχι μόνο τα σωματικά τραύματα της νεαρής κοπέλας που στο πρόσωπο είναι πιο σοβαρά, όσο και το μετατραυματικό της σοκ. Η ίδια ακόμη δεν έχει ανακτήσει τη μνήμη της και το μόνο που μπόρεσε να πει ήταν... Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Έχανα συνέχεια τις αισθήσεις μου. Κάθε φορά που συνερχόμουν με χτυπούσε στο πρόσωπο και μετά κοιμόμουν πάλι. Κάτω από άκρα μυστικότητα και καθεστώς προστασίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται για τρίτο 24ωρο εδώ στο Τζάνιο νοσοκομείο η άτυχη 20χρονη κοπέλα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τις περισσότερες ώρες της ημέρας οι γιατροί την έχουν ναρκωμένη, καθώς έχει υποστεί ισχυρό νευρικό κλονισμό. Δεμένη πιστάγκωνα, με η μάντα περασμένο στη μέση της με ειδικές προσαρμογές στο πίσω μέρος, μισόγυμνη, χωρίς εσώρουχα, σε ημίδιπλο μεταλλικό κρεβάτι, σε υπνοδωμάτιο, φημωμένη, με μονοτική ταινία, με τα κάτω άκρα δεμένα από τον αστράγαλο με η μάντα το καθένα, δεμένο στο μεταλλικό πλαίσιο του προσκέφαλου του κρεβατιού και με τα μάτια καλυμμένα με μαύρη μάσκα.
Ήταν εξαιρετικά κακοποιημένη, με αιματώματα στο πρόσωπο και σημάδια από τα δεσμά και τη μεγάλη χρονική διάρκεια που ήταν στην κατάσταση αυτή. Υπό ψυχολογική στήριξη βρίσκονται και οι γονείς της 20χρονης που μέσα σε λίγα 24 ώρα ήρθαν τόσο κοντά στην απόλυτη καταστροφή του παιδιού τους. Έχουν συνειδητοποιήσει πως αν δεν τους είχε δώσει τα στοιχεία του εργοδότη της η κόρη τους και αν οι ίδιοι δεν είχαν αντιδράσει έγκαιρα, είναι βέβαιο πως αυτή τη στιγμή ίσως να μην ζούσε το παιδί τους. Η Συμφωνία Κυβέρνησης και Θεσμών έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό. Οι περικοπές στα εισοδήματα είναι σίγουρες, ενώ οι ελαφρύνσεις θα δοθούν μόνο υπό όρους και αυστηρές προϋποθέσεις. Το 2020 ή και ένα έτος νωρίτερα έρχεται η μείωση του αφορολόγητου. Θα προκαλέσει επιβάρυνση σε όλους τους μισθωτούς και συνταξιούχους έως 650 ευρώ το χρόνο. Το 2019 έρχεται η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς της συντάξης που θα οδηγήσει σε μείωση των καταβαλλόμενων συντάξεων έως και 18%. Με 42 χρόνια δουλειά και με έχουν φτάσει να παίρνω τώρα 1.000 ευρώ, 1.100 ευρώ που έχω πληρώσει τόσα χρήματα. Η συμφωνία όμως προβλέπει και τα μέτρα ελάφρυνσης που θα εφαρμοστούν μόνο εφόσον γίνει υπέρβαση στο στόχο για το πρωτογενές πλεώνασμα. Το πακέτο των αντίμετρων περιλαμβάνει μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα από 12 έως 65.000 ευρώ, μείωση του πρώτου συντελεστή της φορολογικής κλίμακας από το 22% στο 20%, μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από το 29% στο 26% και μείωση του ένφια κατά περίπου 10%. Τίποτα δεν πιστεύω. Θεωρείτε ότι είναι δίκαιο, τι πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Τίποτα δεν είναι δίκαιο. Εδώ που έχουμε φτάσει τώρα είναι όλα μαύρα. Μεγάλη χαμένη του νέου πακέτου λιτότητας είναι οι χαμηλόμισθοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι, καθώς ακόμη και αν ενεργοποιηθούν τα αντίμετρα, απλώς θα μετριαστούν οι απώλειες του εισοδήματός τους. Για παράδειγμα, συνταξιούχος έχει μηνιαία σύνταξη 1.000 ευρώ. Σήμερα πληρώνει φόρο εισοδήματος 740 ευρώ. Με τη μείωση του αφορολόγητου ορίου θα κληθεί να πληρώσει 1.390 ευρώ, δηλαδή 650 ευρώ περισσότερα. Αν ενεργοποιηθούν τα αντίμετρα, απλώς η επιβάρυνσή του θα περιοριστεί στα 410 ευρώ, αλλά και πάλι θα είναι χαμένος. Η πόλης εάλλο. Μόνο αυτό. Αυτό. Να σας δώσω κάτι αυτό άλλο. Εσείς... Ένας μισθωτός όμως με ετήσιο εισόδημα 40.000 ευρώ πληρώνει σήμερα φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης 10.626 ευρώ. Με τη μείωση του αφορολόγητου θα πληρώσει 11.276, δηλαδή θα επιβαρυνθεί με 650 ευρώ. Αν όμως ενεργοποιηθούν τα αντίμετρα, θα πληρώσει συνολικά 10.050 ευρώ, δηλαδή θα έχει μία ελάφρυνση 1.226 ευρώ. Στους κερδισμένους, εφόσον ενεργοποιηθούν τα αντίμετρα, περιλαμβάνονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, λόγω της μείωσης του πρώτου φορολογικού συντελεστή, καθώς και οι επιχειρήσεις. Και από τη φορολογία στη φοροδιαφυγή, βερμούδες, μαγιό και σαγιονάρες ετοιμάζεται κατά πληροφορίες να επιστρατεύσει η οικονομική αστυνομία. Πρόκειται για ένα νέο σχέδιο με στόχο οι ελεγκτές της να ευνηδιάζουν στο εξής τις επιχειρήσεις που ελέγχουν για καλύτερα αποτελέσματα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Ο Τίμος Παπαδόπουλος έχει περισσότερα να μας πει. Τίμο. Ο στόχος, Νίκη, είναι να εμφανίζονται οι ελεγκτές ως πελάτες και άρα να προσαρμόζουν το dress code τους ανάλογα με το μαγαζί που ελέγχουν. Σε ένα beach bar δηλαδή θα φορέσουν και μαγιό και βερμούδες, θα παραγγείλουν και ποτά και φαγητό για να δουν αν ο επιχειρηματίας κόβει αποδείξεις ή όχι. Αυτά προβλέπει το νέο σχέδιο της οικονομικής αστυνομίας για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της ανασφάλισης εργασίας. Και μάλιστα μπαίνει σε εφαρμογή άμεσα ώστε να προλάβουν το φετινό καλοκαίρι. Και σε ποιες περιοχές θα στοχεύσουν? Η εντολή είναι να ξεκινήσουν τους ελέγχους σε τρία νησιά, Μύκονο, Σαντορίνη και Κρήτη. Εκεί θεωρούν πως η φοροδιαφυγή είναι τεράστια, επειδή και η τουριστική κίνηση είναι πολύ αυξημένη. Και να δούμε και σε ποιες επιχειρήσεις θα μπαίνουν τα κλιμάκια. Προτεραιότητα δίνεται στα μεγάλα μπαρ και κλαμπ των νησιών αυτών, στα μαγαζιά όπου δίνουν συναυλίες σε επώνυμοι καλλιτέχνες. Θυμίζω, έχουμε δει φορολογικά τέρατα κατά το παρελθόν σε τέτοιες συναυλίες. Σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα, ακόμα και σε μαρίνες και σε ενοικιαζόμενα σκάφη. Και να κλείσω λέγοντας πως τα κλιμάκια δεν θα είναι τετραμελή όπως είναι σήμερα, θα είναι πλέον 15 μελή. Δύσκολο να περάσουν απαρατήρητοι. Σε ευχαριστούμε πολύ.